Μία από τις μεγαλύτερες και πιο σύγχρονες ξενοδοχειακές μονάδες προσθέθηκε από τη φετινή τουριστική σεζόν στην Κρήτη, ανεβάζοντας πιο ψηλά τον πύχη των υπηρεσιών του τουρισμού στο νησί. Το Euphoria Resort βρίσκεται στην περιοχή του Κολυμπαρίου, σε μια έκταση 65 στρεμάτων δίπλα στη θάλασσα. Καταρχήν, θέλαμε να διαφοροποιηθούμε αρχικά από το Minoa Palace στον Πλατανιά, το άλλο ξενοδοχείο του ομίλου. Οπότε αυτό το κάναμε να είναι πιο οικογενειακό, πιο family concept. Ήταν κάτι που το θέλανε και οι tour operators, κάτι που έλειπε γενικά από την αγορά, δηλαδή ένα υψηλών υπηρεσιών και ποιότητας οικογενειακό ξενοδοχείο. Το Euphoria Resort είναι δυναμικότητας 700 κλινών, διαθέτει 4 εστιατόρια, πλήρες σπα, κεντρική εξωτερική πισίνα 5 στρεμάτων, γήπεδα τέννις, ενώ σε μια τεράστια έκταση έχουν αναπτυχθεί χώροι για την ψυχαγωγία των παιδιών, καθώς η μονάδα λειτουργεί κυρίως ως οικογενειακή. Είχαμε ανέκαθεν την πεποίθηση ότι ο τουρισμός, με την έντονη εξωστρέφειά του και εκμεταλλευόμενος ανταγωνιστικά τα φυσικά πλεονεκτήματα της χώρας μας και του τόπου μας, θα ήταν η μοναδική επενδυτική ευκαιρία που θα μπορούσε να σταθεί σε αυτό το ασταθές οικονομικό περιβάλλον. Το νέο πεντάστερο ξενοδοχείο της οικογένειας Μαθιουλάκη δημιούργησε νέες θέσεις εργασίας, ενώ ήρθε να αναβαθμίσει το επίπεδο των τουριστικών υπηρεσιών στη Δυτική Κρήτη. Προσληφθήκαν εδώ 285 άτομα. Από τα 285, τα 150 ασχολούνταν πρώτη φορά με τον τουρισμό, δεν είχαν ξαναδουλέψει. Και όμως, αποδεδειγμένα, η υπηρεσία του ξενοδοχείου, δηλαδή πήραμε πρώτο βραβείο στην εξυπηρέτηση του προσωπικού. Άρα λοιπόν, όλα μπορούμε να τα κάνουμε. Τα εγκαίνια του Euphoria Resort πραγματοποιήθηκαν παρουσία εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης, του τουριστικού και ευρύτερα του επιχειρηματικού κόσμου των Χανίων. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα για το γεγονός ότι σε εποχές πολλών και ποικίλων κρίσεων υπάρχουν άνθρωποι με τόλμη και με θάρρος, οι οποίοι κάνοντας τις υπερβάσεις τους, την κρίση τη μεταμορφώνουν σε ευκαιρία. Είναι μια καινούργια βιομηχανία αυτή που στήθηκε στα Χανιά. Μια βιομηχανία που απασχολεί 250-300 εργαζόμενους, καλά πληρωμένους και οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα τον κόπο τους να τον γευτούν όχι οι ίδιες οικογένειες τους μόνο, αλλά και ολόκληρη η κοινωνία. Όταν υπάρχει συνεργασία μεταξύ της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, της επένδυσης και πάντα σε σχέση με το καλό συνοούμενο δημόσιο συμφέρον, ξέρετε ότι τα βήματα γίνονται μπροστά και γίνονται γρήγορα. Και εδώ γίνανε και μπροστά και γρήγορα. Οι πληρότητες του ξενοδοχείου από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας ήταν εντυπωσιακές, φτάνοντας το 90%.